Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη, καλησπέρα στους τηλεθεατές στην Κεντρική Ελλάδα. Συγχαρητήρια καταρχάς για τη δεύτερη θέση που κατακτήσατε στην Νορβηγία. Θα ήθελα να μας πείτε ποιο είναι το μήνυμα του αγώνα αυτού που δώσατε στο Τόμσον. Τρόμσο είναι, το Τρόμσο είναι μια πόλη στην βόρεια Νορβηγία, 2 ώρες πιο βόρεια από το Όσλο με αεροπλάνο, εκεί που πια ο ήλιος δεν δει την εποχή αυτή και γι' αυτό ο αγώνας αυτός ονομάζεται Μαραθώνες του ήλιου του μεσονυχτίου, μην την άνοιξε σαν μάραθον, διότι είναι τόσο βόρεια αυτή η πόλη που και το 12 το βράδυ που τρέχαμε νύχη ήταν μέρα. Εκείνη και ωραίο αυτό το συνέστημα, κανείς να βλέπει φως. Μάλλον τις δούμε σε λίγο. Τώρα τις βλέπουμε. Μάλιστα. Το φετινό μου μήνυμα είναι η ειρήνη. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι γίνεται γύρω μας και με την Ουκρανία και με τα εθνικά θέματα. Και γι' αυτό και η ειρήνη είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι διαχρονικό βέβαια. Πάντα δηλαδή η ειρήνη ήταν το ζητούμενο στην ανθρωπότητα. Και όμως στις μέρες μας έχει και μια άλλη διάσταση. Τη διάσταση της τεχνολογίας, η οποία έχει δώσει στις μεγάλες δυνάμεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν υπό προϋποθέσεις βέβαια όπλα μαζικής καταστροφής. Δηλαδή αυτά που λέμε πυρηνικά όπλα ή βιολογικά όπλα. Και δεν είναι δηλαδή, άρα λοιπόν, είτε σε κάποιους αρέσει η ειρήνη ή δεν αρέσει, επιβάλλεται να επικρατήσει ειρήνη για να μπορέσει να επιβιώσει και η ανθρωπότητα. Γιατί όπως ξέρουμε η ανθρωπότητα έχει τόσα άλλα κοινά προβλήματα. Όπως έχω γράψει και στον προσωπικό μου λογαριασμό και το λέω και σε φίλους, ο καθένας από εμάς έχει τα προσωπικά του προβλήματα, τα οικογενειακά και ως χώρα τα εθνικά μας θέματα. Όμως ως ανθρωπότητα έχουμε κοινά προβλήματα όπως είναι η διαχείριση των φυσικών πόρων που μειώνονται, γι' αυτό βλέπουμε και στη συνάρτηση με τον πόλεμο να έχουμε αύξηση του ενεργειακού κόστους, έχουμε την κλιματική αλλαγή, τον υπερπληθυσμό και τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων που αυξάνονται και πληθύνονται όμως που πρέπει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες τους, έχουμε τη διαχείριση της τεχνολογίας και τόσα άλλα που εγώ αυτό τόνισα στο ταξίδι και με την επικοινωνία, που είχαμε τους άλλους εκεί αθλητές. Δηλαδή είναι όμορφο συνέστημα από διαφορετικές χώρες να επικοινωνούμε, να μιλάμε για κοινά προβλήματα. Και αυτό αναδεικνύει ακριβώς ότι βεβαίως είμαστε Έλληνες, βεβαίως έχουμε τα δικά μας θέματα, τις αξίες μας, τον πολιτισμό μας, που πάντα από τον αναδεικνύω τον ελληνικό πολιτισμό και τις διαχρονικές αξίες, αλλά έχουμε και κοινά προβλήματα ως ανθρωπότητα. Γι' αυτό και το φετινό μου μήνυμα ήταν η ειρήνη. Έχουμε το γνωστό πρόβλημα με την Ουκρανία και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Και επισημαίνω αυτή τη διάσταση της ειρήνης φέτος στο μήνυμά μου. Μήνυμα διαχρονικό, όπως είπατε και εσείς, αλλά και τόσο επίκαιρο. Κύριε Σιούτη, συνολικά με τον μαραθώνιο αυτό, έχετε 46 συμμετοχές, αν δεν κάνω λάθος, σε μαραθωνίους των 5 Ηπείρων. Ακριβώς. Πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τον αθλητισμό? Θα πω κάτι πάντα που προσπαθώ να ενθαρρύνω και γονείς που έχουν παιδιά με δυσκολίες και αναπηρίες. Όταν στον χώρο και αλλημερώ, στο αγαπημένο μου χωριό, που όπως γνωρίζετε είναι η καταγωγή μου, ήθελα να παίξω με τα παιδιά, είχα μειωμένη όραση. Τότε δηλαδή, ουσιαστικά είχα ολική απώλεια όραση το βράδυ και μερική όραση στο πουλί φως. Και ήθελα να συμμετέχω και εγώ με στα παιχνίδια των παιδιών, να δυσκολευόμουν. Όταν ήρθα στην Αθήνα για σπουδές και μπόρεσα εκεί να μπω σε συλλόγους και να μπω σε προγράμματα δηλαδή συλλόγων που μπορούσα να τρέξω και μάλλον και με συνοδούς, εκεί πια άνοιξαν οι ορίζοντες. Και λέω, τίποτα δεν είναι αδύνατον. Και έτσι ξεκίνησε από το 80 ουσιαστικά τον αθλητισμό στο στίβο, δηλαδή με 100-400-1500 και από το 83-84 τις μεγάλες αποστάσεις. Και από εκεί μετά άνοιξαν οι ορίζοντες στον αθλητισμό που δεν είναι κάτι που οφείλει μόνο την υγεία και είναι κάτι που δίνει χαρά σε μένα, αλλά το συνδέω και με άλλες πλευρές της ζωής όπως η επικοινωνία με τους ανθρώπους. Έχω κάνει καλούς φίλους, έχω αποκτήσει πολλούς φίλους μέσα από τον αθλητισμό. Έχω επισκεφτεί, όπως είπατε, 5 Ηπείρους. Και είναι σημαντικό αυτό. Ο αθλητισμός δηλαδή να δίνει μια διάσταση έτσι πολύπλευρη στον άνθρωπο. Να και δίνει το σημαντικότερο και όλων είναι ότι δεν αφήσατε αυτή τη λεπτομέρεια του προβλήματος της υγείας σας να επηρεάσει τα θέλω και τη ζωή σας. Αυτό είναι. Θέλω να πω και ένα άλλο μήνυμα, κυρία Καραγιάννη, στο Τρόμσο, μια πόλη τόσο βόρεια που έχει τόσο βαρύ χειμώνα, επειδή είμαι και άτομο με αναπηρία, να αναφέρω το εξής, ότι ήταν απόλυτα προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία. Αρχικά δηλαδή να πω ότι σε όσους είναι σε αναπηρικό μαξίδιο υπήρχαν παντού ράμπες ή πολύ χαμηλά πεζοδρόμια και για άτομα με οπτική αναπηρία, προβλήματα όρασης δηλαδή, τα φανάρια είχαν ήχο που βοηθούσε αυτό στην προσβασιμότητα. Στην Ελλάδα η προσβασιμότητα εξακολουθεί ακόμη να είναι ζητούμενο?
Ναι, γιατί δυστυχώς ουσιαστικά τα τελευταία 70 χρόνια οι πόλεις μας δεν αναπτύχθηκαν με σχέδιο όπως άλλες χώρες τη Βόρεια Ευρώπη. Να πω, υπάρχει μια εξαίρεση σε αυτό. Από ό,τι ξέρω, είναι η Σπάρτη που έχει σχέδιο, αλλά και ο Αλμυρός και η Ξινούπολη. Ιδιαίτερα η Ξινούπολη έχει σχέδιο πόλεως, το οποίο είναι τετραγωνισμένο, είναι πραγματικά πρότυπο για Ξινούπολη Αλμυρού ως σχέδιο πόλεως. Αυτό είναι εξαίρεση. Γενικότερα, η Μαγνησία γενικά έχει κάνει πρόοδο σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα των ανθρώπων με οπτική αναπηρία. Εγώ ζω στην Αθήνα, εργάζομαι στη δουλειά που έχω μια εικόνα για όλη την Ελλάδα για την αναπηρία, στη διεύθυνση που δουλεύω, στο Υπουργείο Εργασίας. Και διαβάζοντας από όλες τις περιφέρειες της χώρας μας τις ενέργειες των υπηρεσιών της περιφέρειας και των ίδιων των εκλεγμένων της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, βλέπω ότι στη Θεσσαλία γίνονται δράσεις, λαμβάνονται αποφάσεις προς το να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων με αναπηρία. Βεβαίως αυτό θα ήθελα να το τονίσω και με χαροποιεί πραγματικά ότι γίνονται ενέργειες από την περιφέρεια, αλλά δυστυχώς, όπως είπα πριν, οι πόλεις μας έχουν χτίσει έτσι που έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να γίνουν πιο προσβάσιμες. Βέβαια αυτό θα μας βοηθήσει το θεσμικό πλαίσιο και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να γίνουν πια χτήμα του κράτους και των πόλεων μας και των δημάρχων και των τοπικών αρχών, γιατί είναι πια ουσιαστικά προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο η προσβασιμότητα και στα νέα κτίρια που χτίζονται, αλλά και από εδώ και πέρα βέβαια σε όσες υποδομές γίνονται. Μάλιστα. Σας βλέπω στις φωτογραφίες με το συνοδό σας που τρέχετε και θέλω να σας ρωτήσω, το 2019 στον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας ένας νοτιοκορεάτης τυφλός δρομέας δοκίμασε μια επαναστατική τεχνολογία νέα που υποσχόταν να βοηθήσει τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης και στον αθλητισμό αλλά και στην καθημερινότητά τους. Αυτό το σύστημα πώς εξελίχθηκε? Γνωρίζω τι λέτε, αλλά εγώ γιατί θέλω να προσγειώσω τους ανθρώπους στην πραγματικότητα, εγώ με το σύνολό μου που βλέπει 100% και όχι με τεχνητό τρόπο, και εγώ έχω κάπου σκοντάφτω κιόλας, που βλέπει ο άνθρωπος τέλεια. Αυτή η συσκευή προϋποθέτει να υπάρχει ανοιχτό πεδίο μπροστά, να μην υπάρχουν εμπόδια, πράγμα που έχει πολύ δρόμο. Μην ξεχάσω κάτι σημαντικό να πω όμως. Θέλω το ταξίδι αυτό, το οποίο είχε κόστος και υψηλό κόστος μάλιστα, γιατί αλλάξαμε τρεις πτήσεις για να φτάσουμε εκεί και ακριβά ξενοδοχείο φυσικά, ήταν χορηγία του χορηγού μας ασφάλεια η Μινέτα. Χωρίς την χορηγία της ασφάλειας η Μινέτα, έτσι, δεν θα μπορούσαμε να πάμε εκεί. Και βέβαια να ευχαριστήσω πολύ τον Σωτήρη Κωνσταρέλο, γυμναστή, καθηγητή φυσικής αγωγής, γιατί χωρίς αυτόν προφανώς δεν μπορούσα να συμμετέχω στον αγώνα. Και να πω και κάτι, ότι ο Σωτήρης δεν ήρθε μόνο στο ταξίδι. Μαζί κάναμε την προπόνηση των τελευταίων 2,5 μηνών στην Αθήνα. Όσοι ξέρουν την Αθήνα, στον Ημιτό κάναμε τις μεγάλες προπονήσεις, μέχρι και 3 ώρες τρέχαμε. Για να συμπληρώσουμε την απόσταση των 30 χιλιόμετρων, έτσι ώστε να αποκτήσουμε προσαρμογή στο μαραθώνιο. Κάνετε βέβαια καθημερινά προπόνηση ή πιο συχνά όταν πλησιάζουν οι αγώνες? Κοιτάξτε κάτι, επειδή εργάζομαι 8-9 ώρες στη δουλειά μου, είμαι προϊστάμενος στην υπηρεσία που εργάζομαι, όταν σχολάω και φτάνω σπίτι στις 5 το απόγευμα, στη Νέα Ιωνία, πηγαίνω στο γυμναστήριο και τρέχω σε διάδρομο. Αυτό μου είναι εύκολο και δεν χάνω χρόνο. Σαββατοκύριακο όμως πρέπει να τρέξω τα πολλά χιλιόμετρα. Μέχρι 31 τρέξα αυτή τη φορά, 30 Μαΐου συγκεκριμένα. Πρέπει να τρέξω έξω και είναι και πολύ ευχάριστο μάλιστα με το σύνοδό μου στη φύση, στον Ημιτό ή στο Ολυμπιακό Στάδιο όταν τρέχω στον περιβάλλοντα χώρο, να τρέχω μαζί. Και οπότε Σαββατοκύριακο έχω χρόνο για προπόνηση τις μεγάλες αποστάσεις. Και είναι και χαρά μου να βρίσκομαι στη φύση και με φίλους. Τις άλλες μέρες και για οικονομία χρόνου τρέχω σε διάδρομο. Και ενθαρρύνω στους ανθρώπους που λένε δεν έχουν χρόνο να κάνουν αυτό. Δηλαδή, κάποιος δεν έχει χρόνο. Μπορεί να πάει στο γυμναστήριο να κάνει κάτι. Και στους ανθρώπους που λένε πως δεν έχουν χρόνο και στους ανθρώπους που λένε ότι έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν μπορούν. Και να πω και κάτι γιατί μου δίνεται ευκαιρία, κυρία Καραγιάννη, ότι είχα τη χαρά φέτος να τρέξω όταν ήμουν εκεί για το Πάσχα που είχα έρθει στον Αλμυρό, στο γύρο του δάσους Κουρί. Είναι ένα όμορφο δάσος. Ένα λαϊκό αγώνα που γίνεται κάθε Μάιο στο δάσος του Κουρί. Ναι, εγώ όμως εκεί είχα πάει μόνο προπονήσεις, δεν είχα τρέξει στον αγώνα. Κάτω έτρεξα πρώτη φορά στον αγώνα. Ήμουν έκτο στην κατηγορία των μη αναπηρών, τον βλεπόταν στην 51-65 κατηγορία, αλλά δεν είναι η θέση αν ήμουν έκτο. Είναι η χαρά με τον Κώστα του Κουρία και τον συνοδό μου, τον ευχαριστώ και από εδώ με την ευκαιρία που τρέξαμε μαζί. Όλα τα παιδιά εκεί από το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Βόλου, το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Βόλου και τους διοργανωτές, ήταν μια όμορφη ατμόσφαιρα. Και προτείνω δηλαδή το δάσος Κουρία να αποτελεί και χώρο προπόνησης, γιατί όχι, δηλαδή να γίνει ένα χώρο ο οποίο οι αθλητές θα χαίρονται αυτό το χώρο,
το σπάνιο αυτό δάσος στον Αλμυρό, στην πόλη μας, για να προπονούνται. Έτσι, πραγματικά ένα μοναδικό δάσος σε πεδιάδα, το δάσος Κουρί. Κύριε Σιούτη, ποιος είναι ο επόμενος στόχος σας? Θα τρέξω το κλασικό μαραθώνιο, βέβαια, στην πόλη της Αθήνας, που έρχονται από όλο τον κόσμο. Δεν θα λείψω εγώ, για να έχω πρώτα Θεός. Του χρόνου υπάρχουν δύο στόχοι. Ένα ταξίδι, αν πραγματοποιηθεί αυτό, υπό προϋποθέσεις, στο Τορόντο του Καναδά, ήταν να γίνει το 20 και δεν έγινε λόγω της πανδημίας. Γιατί και το 21 το είχαμε πει, αλλά δεν έγινε λόγω της πανδημίας. Τορόντο λοιπόν του χρόνου το 6 Μαΐου και κάποιοι από τις δύο σκανδιναβικές χώρες που θέλαμε να ολοκληρώσουμε στη Σκανδιναβία τις συμμετοχές μας, η Σουηδία ή η Δανία. Έχουμε πάει ήδη πέρυσι Ελσίνκη, φέτος στη Νορβηγία. Τώρα θα πάμε του χρόνου η Σουηδία ή η Δανία. Και βέβαια και τώρα αν προκύψει. Θα το δούμε. Μάλιστα. Κύριε Σιούτη, και βέβαια τον Οκτώβριο, να το πω από τώρα, να το προαναγγείλω. Τον Οκτώβριο οι ενδιαφερόμενοι αρχές Οκτωβρίου θα το μάθουν εκεί στη Μαγνησία και στη Θεσσαλία. Έχουμε και τα Ζερέλια. Θα προσπαθήσω να δω και στα Ζερέλια να τρέξω στον όμορφο αυτό αγώνα στην πόλη του Αλμυρού. Πολύ ωραία. Θα τα πούμε και τότε και μέσα από τη συχνότητα του Άστρα. Κύριε Σιούτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση και τη συνομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης.